Το λοιπόν χαίρετε. Το λοιπόν καλημέρα σας, το λοιπόν καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 6 Ιουνίου 2022. Είναι μια μέρα την οποία την είχα αφιερωμένη τη Δευτέρα το πρωί για να φτιάχνω βίντεο για όλη την εβδομάδα για το κανάλι, όμως τώρα η ώρα έχει πάει σχεδόν 1 το μεσημέρι και ακόμη δεν έχω καταφέρει να φτιάξω κάποιο βίντεο γιατί διαβάζω σχόλια, μετριάζω σχόλια. Απαντάω σε μηνύματα, απαντάω σε email. Υπάρχει μια ρήση που λέει όταν βρέξει βγαίνουν όλα τα σαλιγκάρια. Εννοείται ότι θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για το θέμα που απασχόλησε και εμένα και το κανάλι μας τις τελευταίες 2 μέρες. Το θέμα της τοξικότητας κάποιων σχολείων και του μετριασμού κάποιων σχολείων και τις απόφασες που έχω πάρει να μπλοκάρω χωρίς ενοχές και χωρίς τύψεις ανθρώπους οι οποίοι καταχράζονται την ιερότητα του καναλιού μας. Όχι τη δικιά μου προσωπική ιερότητα, την ιερότητα του καναλιού μας όπως την έχω εξηγήσει στο βίντεο που βγήκε χθες, Κυριακή 5 Ιουνίου 2022. Λοιπόν, εξ αφορμής του ότι μπλόκαρα ένα προφίλ και έφτιαξα εκείνο το βίντεο, άρχισαν δειλά-δειλά 5-6 άλλα προφίλ να στέλνουν τα σχόλιά τους. Και ένα σχόλιο που είδα σήμερα, το οποίο εννοείται θα το διαβάσω ανώνυμα, γιατί εγώ δεν κατηγορώ κανέναν επωνύμως, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία παρόλο που επωνύμως μου γράφουν οι άνθρωποι που μου γράφουν ιδιωτικά. Κάποιος ο οποίος γράφει από ένα προφίλ, δεν ξέρουμε αν αυτό το προφίλ αντιστοιχεί στο όνομα και στο πρόσωπο που υποδηλώνει το προφίλ πως αντιστοιχεί, ούτε ένα προφίλ με ψευδόνυμο μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι πίσω από εκείνο το προφίλ. Όταν όμως έχεις επικοινωνίες μέσω email και μέσω κοινωνικών δικτύων, μπορείς να αντιστοιχίσεις το όνομα με το πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά δεν πρόκειται να αποκαλύψω πρόσωπα, ούτε να αποκαλύψω προσωπικά τους δεδομένα, γιατί σέβομαι τους άλλους ανθρώπους και σέβομαι όσα μου εμπιστεύονται, έστω και αν ήδη μετά λειτουργούν με τοξικότητα προς εμένα. Λοιπόν, ένα σχόλιο που είδα σήμερα το πρωί, το διαβάζω, εννοείται ότι έχω μπλοκάρει το πρόσωπο αυτό, εφόσον το ζήτησε κιόλας, το ζήτησε ο οργανισμός της και το ήθελε κιόλας, τσιπροκλητικά. Εννοείται ότι έχω μπλοκάρει το πρόσωπο αυτό, άρα δεν μπορείτε να δείτε το σχόλιο. Ο λόγος που διαβάζω το σχόλιο είναι γιατί θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν ένα παράδειγμα, ως ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να δεχθούμε ύπουλη χειριστικότητα, υπόγεια χειριστικότητα, gaslighting. Gaslighting σημαίνει ο άλλος να προσπαθεί να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να πιστέψεις ότι είσαι τρελός. Πώς είναι ο εγωκεντρισμός και πώς γενικότερα οι άνθρωποι διαστρέφουν τα πράγματα με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η προσωπικότητά τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που είναι εξαιρετικά εγωκεντρικές. Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που θα ονομάζαμε νάρκισσους. Δεν θα τους δίναμε τη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας οπωσδήποτε χωρίς να τους εξετάσουμε, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές πρόσφατα εδώ στο κανάλι, ζούμε ανάμεσα σε πολλούς νάρκισσους και καλυμμένους νάρκισσους, κρύφων νάρκισσους, μεγαλοπρεπείς νάρκισσους, κακοήθεις νάρκισσους κλπ. Κλπ. Λοιπόν, διαβάζω το σχόλιο, θα το διαβάζω κομμάτι-κομμάτι και θα το σχολιάζω, γιατί νομίζω ότι αυτό μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο σε εσάς για να καταλάβετε όταν δέχεστε παρομοίου τύπου ψυχολογικό πόλεμο από ανθρώπους που με αγάπη σας τα λένε και με καλοσύνη γίνονται αυτοκλήτοι συμβουλάτορες και ρίχνουν χολή με πολύ, πολύ, μα πάρα πολύ ευγένεια και καλά. Λοιπόν, γράφει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα γράψω κάτι που δεν θα είναι αρεστό και δυστυχώς ξέρω ότι η Θέκλα θα με μπλοκάρει, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Τελίτσες. Ξεκινάει δηλαδή η κοπέλα το σχολείο της, προκαταλαμβάνοντας ότι δεν θα είναι αρεστό αυτό που θα γράψει και ότι εγώ θα την μπλοκάρω. Άρα μου λέει μπλοκαρέ με. Την αγαπώ πολύ, τη θαυμάζω, έχω διαβάσει 2 βιβλία της και τα έχω αγαπήσει και φυσικά τα βιντεάκια της με έχουν βοηθήσει αφάνταστα. Πάμε τώρα σε μία πρόταση η οποία δηλώνει και καλά ότι αυτή η κοπέλα με αγαπάει πολύ,
με θαυμάζει, έχει διαβάσει δυο από τα βιβλία μου και τα έχει αγαπήσει τα βιβλία μου και φυσικά τα βιντεάκια μου την έχουν βοηθήσει αφάνταστα. Είμαι πολύ περίεργη τι είδους σχόλιο θα έγραφε αν δεν την είχαν βοηθήσει τα βιντεάκια μου. Λοιπόν, είσαι εξαίρετη ψυχολόγος, Θέκλα. Άρα ξεκινάμε την τοξική θετικότητα ενός σχολείου, ένα θετικά τοξικό σχόλιο, ξεκινώντας με το ότι τις αγαπάω, σε λατρεύω, είσαι εξαίρετη. Όμως, για κάποιο λόγο, τώρα τελευταία, από αυτά που ανεβάζεις εδώ, νιώθω ότι σε επηρεάζουν πάρα πολύ τα αρνητικά σχόλια. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Πότε έχω αρνηθεί εγώ το γεγονός ότι με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια? Πότε έχω αρνηθεί ότι με επηρεάζει η τοξικότητα? Ίσα-ίσα χθες έφτιαξα ένα ολόκληρο βίντεο για να εξηγήσω κιόλας και γιατί με επηρεάζει τόσο πολύ η τοξικότητα. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ το γεγονός ότι με ενοχλεί η τοξικότητα και θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα για οποιονδήποτε από εμάς να είμαστε immune στην τοξικότητα, να μην μας ενοχλεί η τοξικότητα. Γιατί αν δεν μας ενοχλεί η τοξικότητα, δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας σαν κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει πάθει κάποιο ζήτημα υγείας νευρολογικό και να μην νιώθει πόνο. Οπότε αν δεν νιώθει πόνο ένας άνθρωπος μπορεί να καεί, δηλαδή να κουμπίσει το χέρι του στη φωτιά, ένα δικό μου κάψιμο πρόσφατο. Μπορεί να καεί, να αγγίζει πάνω σε ένα καυτό αντικείμενο, να μην τον νιώσει τον πόνο και να αφήσει το χέρι του εκεί πέρα μέχρι να καταστραφεί. Είναι καλό να μας ενοχλεί η τοξικότητα, είναι εξαιρετικά καλό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλά όταν κάποιος είναι δημόσιο πρόσωπο, δυστυχώς λαμβάνει και τέτοια. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, με τα σχόλια τα οποία μπαίνουν για το πρόσωπό μου κάτω από αναρτήσεις που βάζουν διάφοροι δημοσιογράφοι στο διαδίκτυο. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ δηλαδή με τα σχόλια που κάνουν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν, άνθρωποι που δεν έχουν καμία επαφή μαζί μου, άνθρωποι που δεν παρακολουθούν τακτικά τα βίντεο στο κανάλι μας εδώ στο YouTube και άτομα που δεν είναι και άνθρωποι που δεν είναι μέλη της κοινότητάς μας. Εάν είμαι δημόσιο πρόσωπο κατά κάποιον τρόπο, παρόλο που προσπαθώ συνειδητά να μην είμαι, έχω πάει όμως κάποιες φορές στην τηλεόραση φέτος, οπότε μπορεί να πει κάποιος, αφού όταν πας στην τηλεόραση εκτίθεσαι, άρα είναι πολύ φυσιολογικό να δεχτείς τοξικά σχόλια. Ναι, αν θα δεχθώ τοξικά σχόλια στη σελίδα της εκπομπής που με φιλοξενεί και ανεβάζει το βίντεο, αν θα δεχτώ τοξικά σχόλια κάτω από τη δημοσίευση μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας που λέει «Α, η Θέκλα Πετρίδου έκανε το ένα και έκανε το άλλο», δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Με ενοχλούν τα τοξικά σχόλια στο σπίτι μας, στην κοινότητά μας, που το σπίτι μας και η κοινότητά μας και το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας είναι καταφύγιο για τις ψυχές μας όλων όσοι είμαστε συνειδητά εδώ και συνειδητοποιούμε γιατί είμαστε εδώ και όντως κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Υπάρχουν πολύ τοξικοί, τελίτσες 2. Προσπάθησε να μην δίνεις σημασία. Σου ξαναλέω. Δίνω σημασία μόνο στην τοξικότητα η οποία επισυμβαίνει στο σπίτι μου. Δεν με απασχολεί τι γίνεται έξω από το σπίτι μου. Και το κανάλι μας είναι το σπίτι μου. Δεν δέχομαι να μου λες να μην δίνω σημασία στην τοξικότητα που συμβαίνει μες στο ίδιο μου το σπίτι. Γιατί θα αρρωστήσω και θα πεθάνω. Και εγώ θέλω να ζήσω. Και να ζήσω υγιώς. Τώρα, όσον αφορά το σχόλιο αυτού του χρήστη, δεν ξέρω αν ήταν εκτός θέματος, όμως δεν αντιλήφθηκα κάπου να έχει γράψει κάτι εναντίον σου. Άρα εσύ γνωρίζεις καλύτερα από εμένα ποιο σχόλιο μπορεί να είναι τοξικό, ποιο σχόλιο μπορεί να είναι ενοχλητικό και ποιο σχόλιο μπορεί να έχει σκοπό να μεταράξει. Ξέρεις καλύτερα από μένα. Ευτυχώς που εσύ δεν αντιλήφθηκες. Δηλαδή, επειδή εσύ δεν αντιλήφθηκες για ποιο λόγο το σχόλιο ήταν τοξικό, θεωρείς ότι δεν ήταν τοξικό επειδή εσύ δεν το αντιλήφθηκες. Ενώ εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά τόσα πολλά χρόνια και το αντιλήφθηκα, κάνω λάθος επειδή εσύ δεν αντιλήφθηκες την τοξικότητα. Απλώς ήθελε να πει την ιστορία του και ίσως δεν είχε άλλον τρόπο. Αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Αν κάποιος θέλει να πει την ιστορία του και δεν έχει άλλο τρόπο, πρέπει να σπαμάρει
τα σχόλια, τα email, τα προσωπικά μηνύματα και το κανάλι ενός ψυχολόγου επειδή δεν έχει που να πει την ιστορία του. Και δεν είναι τοξικό αυτό. Όχι. Κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε εγώ να καθίσω να τα υποστώ όλα, να εξηγώ τα αυτονόητα συνέχεια, γιατί είμαι δημόσιο πρόσωπο και πρέπει να μην δέχομαι, να δέχομαι όλα τα σχόλια γιατί είμαι δημόσιο πρόσωπο. Ε, όχι, στο κανάλι μας εδώ δεν είμαι δημόσιο πρόσωπο, είμαι δημιουργός του καναλιού. Είμαι ιδιωτικό πρόσωπο εδώ και ιδιωτικά δρώ. Λίγη κατανόηση δεν βλάπτει, τελείτσες. Μάλιστα. Έχει λίγη κατανόηση δεν βλάπτει όταν λες τον άλλο, σαν να του λες ξεκάθαρο ότι δεν δείχνεις κατανόηση, ούτε καν λίγη. Δηλαδή με παρακολουθείς τόσο καιρό όπως λες, έχεις διαβάσει δύο βιβλία μου που τα λάτρεψες όπως λες, είμαι εξαίρετη ψυχολόγος όπως λες, αλλά δεν έχω ούτε καν λίγη κατανόηση. Βλέπουμε παντού τοξικούς, το κάνω και εγώ αυτό πολλές φορές, πολλές φορές, χωρίς να σκεφτόμαστε αν και εμείς γινόμαστε τοξικοί. Α, άρα με θεωρείς ότι έχω και παρανοϊδή προσωπικότητα, που βλέπω παντού τοξικούς και μπορεί να είμαι εγώ η τοξική, αλλά δεν το σκέφτομαι. Να σου υπενθυμίσω ότι κάνω συστηματικά ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα από τον καιρό που έχω το κανάλι, ούτως ώστε να είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάποιος άλλος που ελέγχει εάν τυχόν είμαι τοξική. Ελέγχομαι από άλλον ψυχολόγο. Δεν μένω μόνο στη δική μου γνώμη. Και μάλιστα πολλές φορές παίρνω και γνώμη από 3-4 ψυχολόγους για ένα ζήτημα. Εγώ είμαι τοξική, ναι. Τι, είσαι τοξική, το παραδέχεσαι? Μου θυμίζεις τους ευάλωτους ναρκισσιστές που λένε εγώ είμαι νάρκισσος. Εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Και δεν το λένε επειδή το εννοώ. Το λένε για να νιώσει ο άλλος ότι πω, έχει αυτογνωσία. Κάνουν ένα καθρέφτισμα. Καθρέφτισμα ονομάζεται αυτό το πράγμα. Η νάρκηση δεν λέω για σένα. Κάνουν ένα καθρέφτισμα ότι έχουν συναισθήματα, ότι έχουν αυτογνωσία, ότι έχουν ευθυξία, προκειμένου να φανούν αυθεντικοί σε αυτούς που τους προσπαθούν να έλξουν προς το μέρος τους. Το ξέρω ότι είμαι τοξική, μου το έχουν πει, θέλω να το διορθώσω. Okay. Α, σου έχουν πει άλλοι ότι είσαι τοξική και θέλεις να το διορθώσεις. Και για να το διορθώσεις έρχεσαι να διορθώσεις εμένα. Περίεργος τρόπος διορθώματος της τοξικότητας σου αυτής. Πολύ περίεργος. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι πως επειδή είσαι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και ψυχολόγος, έτσι πάει το gaslighting, σου λέω ότι είσαι αξιόλογη, είσαι πολύ καλή, είσαι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και ψυχολόγος, αλλά σκέψου λίγο μήπως και εσύ κάποιες φορές έχεις απαντήσει λίγο απότομα ή σκληρά σε κάποιον. Έχουμε κάνει ολόκληρο playlist για το πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί και να ξεμπροστιάζουμε τους αδιάγνωστους. Πέρσι, θυμάστε, πρόπερσι, ολόκληρο playlist. Το εξασκούμε εδώ στο κανάλι να γίνουμε διεκδικητικοί και να κλείνουμε την πόρτα σε όσους μας ρουφούν την ενέργεια. Άλλα θα κάνω και άλλα θα διδάσκω, δεν νομίζω. Όταν μας το λένε αρκετά άτομα, καλό είναι να σκεφτόμαστε μήπως έχουμε κάπου σφάλει και εμείς και να πούμε, όπα, τι γίνεται εδώ. Κοίταξε, εάν έχεις ένα κανάλι που έχει 65.000 συνδρομητές και βρέθηκαν 5 και 6 να σου πούνε ότι είσαι τοξικός από τους 65.000 και από τους 200.000 ανθρώπους που ακολουθούν τα διάφορα κοινωνικά σου δίκτυα, δεν είναι πολλοί που έχουν βρεθεί να σου πούνε ότι είσαι τοξικός. Μπορεί να έχει λάθος ο άλλος, αλλά και δίκιο. Προσωπικά, πάμε τώρα στο ζουμί. Πριν λίγο καιρό, σου είχα στείλει μήνυμα για κάτι και μου απάντησες, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Της έγραψα αυτή την απάντηση μετά από αλλεπάλληλα μηνύματα. Ήταν αλλεπάλληλα μηνύματα σε κοινωνικό δίκτυο, σε Messenger και ώρες ακατάλληλες, αλλεπάλληλα μηνύματα, στο οποίο αυτό το πρόσωπο προσπαθούσε να πάρει από μένα μια απάντηση για το τι να κάνει με τη ζωή της, να πάρω εγώ απόφαση για τη ζωή της ή να της κάνω δωρεάν ψυχοθεραπεία μέσω Messenger η ώρα 2-3 το πρωί. Προσωπικά, πριν λίγο καιρό, σου είχα στείλει μήνυμα για κάτι και μου απάντησες «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω». Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις χρόνο και δεν ήταν σοβαρό θέμα, αλλά περίμενα μια πιο ευγενική απάντηση. Συγγνώμη, το «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω», με ποιο τρόπο είναι αγενής απάντηση και σε ποιο σύμπαν? Το «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω», πώς είναι αγενής απάντηση?
Αγένεια είναι να θέλεις οπωσδήποτε ο άλλος να σου απαντήσει, επειδή εσύ έτσι θεωρείς ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του σύμπαντος και θεωρείς ότι δικαιούσε να στέλνεις μηνύματα κατάλληλες ώρες, απανωτά μηνύματα. Να σου λέει ο άλλος, πρέπει να το συζητήσεις με ένα ψυχολόγο από κοντά αυτό το ζήτημα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και να επιμένεις και να επιμένεις και να επιμένεις και να σου γράφεις στο τέλος, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Είσαι αγενέστατος. Μάλιστα, όταν βάζουμε όρια, όταν οριοθετούμε ανθρώπους, θα μας πούν αγενείς, θα μας πούν τοξικούς, θα μας πούν κακούς. Αλλά μαντέψετε, δεν μας νοιάζει. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Οι χαμελέοντες αρέσουν σε όλους. Και όχι οι αυθεντικοί άνθρωποι. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις χρόνο και δεν ήταν σοβαρό θέμα, αλλά περίμενα μία πιο ευγενική απάντηση. Πικράθηκα γιατί σε είχα σε εκτίμηση. Δηλαδή όταν έχεις σε εκτίμηση τον άλλον, πρέπει να τον χρησιμοποιείς, να τον απομυζείς, να τον κάνεις ό,τι θες και να σου λέει «Σε ευχαριστώ, ναι γλυκιά μου, ναι, ναι, ναι». Επειδή τώρα έχεις εκτίμηση, δηλαδή το γεγονός ότι με είχες εσύ εμένα σε εκτίμηση, αυτό με υποχρέωνε εμένα να κάνω ό,τι μου έλεγες, να υπακούσω τις εντολές σου επειδή με είχες σε εκτίμηση και πικράθηκες, που παρόλο που με έκανες την τεράστια χάρη να με έχεις σε εκτίμηση, εγώ σου απάντησα αγενός, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και πάμε τώρα στα πραγματικά τοξικά βέλη, το οποίο είναι στο τέλος του σχολείου. Σκέφτηκα ότι τελικά η δημοσιότητα πολλές φορές μας χαλάει. Εδώ είναι όλο το ζουμί. Η δημοσιότητα με χάλασε. Δεν θα φανταστούμε καθόλου, δεν θα υποψιαστούμε καθόλου ότι εσύ μπορεί να έχεις φαντασιώσεις μεγαλείου και μπορεί εσύ να θέλεις να είσαι διάσημη. Και μπορεί να σε ενοχλεί ότι εγώ και καλά είμαι διάσημη. Ξαναλέω ότι εγώ δεν είμαι διάσημη, παιδιά. Δεν είμαι διάσημη. Με βλέπετε, είμαι με ένα t-shirt το οποίο έχω πάρει από το Lidl. Αυτό το t-shirt. Φορώντας κουλαρίκια που μου έκανε δώρο η Τίνα. Είμαι άβαυτη, είμαι αχτένιστη, ένα κραγιό μόνο φοράω και είμαι εδώ και κάνω βίντεο. Και απαντάω σε ανθρώπους που δεν είναι διάσημοι. Και ο λόγος που απαντάω είναι γιατί θέλω να κάνω ένα πρακτικό βίντεο. Ένα πρακτικό βίντεο το οποίο να αποβεί χρήσιμο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται συνεχώς τέτοιου είδους καλόπιστη κριτική, τέτοιου είδους τοξικά σχόλια και τοξικές παρενέσεις οι οποίες τους χαλάνε την υγεία τους. Αν ήθελα να ήμουν αδιάσημη, αγαπητή μου, θα συνέχιζα να έχω εκπομπή στην τηλεόραση, θα αποδεχόμουν την πρόταση που έχω φέτος για να κάνω δική μου βραδινή εκπομπή του χρόνου, που την οποία δεν αποδέχθηκα, κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά όχι, το πρόβλημα είναι ότι με έχει χαλάσει η δημοσιότητα. Δηλώνω χαλασμένη. Όπως και να έχει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Έρχεται και η ειρωνία, καπάκι. Εγώ στην είπα ότι χάλασες, ότι η δημοσιότητα σε χάλασε, ότι δεν είσαι ευγενική, ότι εσύ είσαι η τοξική, ότι δεν σου λένε τοξικά σχόλια και εσύ είσαι παρανοϊκή και νομίζεις ότι βλέπεις τοξικά σχόλια εκεί που δεν υπάρχουν. Και το ρίχνω και από κάτω. Όπως και να έχει, εσύ ξέρεις καλύτερα, με τρεις τελείες, ειρωνεύομαι πλήρως δηλαδή. Δεν πειράζει αν φάω μπλοκ. Ήθελα όμως να καταθέσω και τη δική μου οπτική. Σε ευχαριστούμε που μας έχεις φωτίσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις διαφωτίσει, που μας έδωσες την οπτική σου, και παρόλο που σε μπλοκάρα κάνω αυτό το βίντεο για να διαβαστεί η οπτική σου, να ακουστεί ανώνυμα φυσικά, για να διαφωτιστεί κι άλλος κόσμος σε αυτό το κανάλι με την οπτική σου. Και ας είμαι κι εγώ τοξική και λάθος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που σου έγραψαν. Και πάτησε και ένα like στον εαυτό της από πάνω. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι. Πρέπει να προσπαθούμε να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και να ακούμε πίσω από τις λέξεις όταν όλα αυτά μας λέγονται προφορικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μας εκτιμά, πραγματικά μας θαυμάζει και δεν μας φθονεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι αγαπητικά προσκύμενος προς εμάς. Δεν μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Άμα κάνουμε κάτι που θα τον ενοχλήσει, μας γράφει την ίδια ώρα με ενόχληση αυτό που μου γράψες. Δεν το κρατάει για να το ρίξει μετά το βέλος, όταν θα σε δει πεσμένη και αδύναμη. Γιατί ναι, χθες φάνηκα πεσμένη και αδύναμη. Χθες είπα ότι δεν ένιωθα καλά. Χθες είπα ότι η υγεία μου δεν ήταν καλά και δεν θα έκανα live. Άρα ήμουν πεσμένη κάτω. Και δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται.
2-3 τέτοιοι όπως τους σαλίγκαρους όταν βρέξει βγήκαν χθες από το χώμα και μου έκαναν, μου έκαναν το χατήρι να μπορέσω να τους δω πιο ξεκάθαρα και να τους μπλοκάρω να γλιτώσω από δάφτους. Αν πραγματικά αγαπούσες και αν πραγματικά εκτιμούσες την ώρα που σου έγραψε ο άλλος, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, θα έγραφες Θέκλα, με έχει ενοχλήσει αυτό που μου έγραψες και θα μου έδινες την ευκαιρία να σου πω, μου ζητάς να σου κάνω ψυχοθεραπεία μέσω Messenger, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου ζητάς να πάρω απόφαση για θέματα της δικής σου ζωής, είναι ανεύθυνο να το κάνω αυτό. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Και δεν μπορώ να γνωρίζω αυτό που με ρωτάς. Σεβάσου το. Όχι, δεν είπε κάτι. Το κρατούσε. Και όταν με είδε πεσμένη κάτω, ήρθε και αυτή να ρίξει το κοντάρι της. Προσέχετε πάρα πολύ στη ζωή σας από τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο πολύ απορροφημένοι από τον εαυτό τους. Τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα δικά τους συναισθήματα και κυρίως τα συναισθήματα μειονεξίας, τα αισθήματα αναξιότητας, μήπως οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα, μήπως οι άλλοι είναι πιο πετυχημένοι από μένα, μα γιατί οι άλλοι να είναι διάσημοι και εγώ να μην είμαι, μα γιατί οι άλλοι να είναι το ένα και εγώ να μην είμαι κλπ. Κλπ. Ανθρώπους οι οποίοι σας λένε ότι σας αγαπούν, σας λένε ότι σας εκτιμούν, ενώ την ίδια ώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν από εσάς όσα καλά έχετε και αν εσείς βάλετε φρένο και πείτε όχι δεν μπορώ άλλο, αν βάλετε όρια και πείτε αυτός είναι ο προσωπικός μου χρόνος και δεν μπορώ να διαθέσω άλλο χρόνο, τότε θα βγάλουν το προσωπείο της αγάπης, της εκτίμησης, του θαυμασμού της και θα σας την πω στα ίσια ότι είστε τοξικοί, ότι είστε αγενείς, ότι είστε και τι δεν είστε και ότι έχουν δίκιο και άλλοι που σας λένε πως είστε τοξικοί, γιατί γενικώς είστε πάρα πολύ τοξικοί. Gaslighting. Σε βγάζω τρελό και προσπαθώ να σε κάνω να πιστέψεις πως είσαι τρελός. Σου λέω πράγματα για να σε μπερδέψω. Χειριστικότητα. Σου λέω πως σε αγαπάω και σε εκτιμάω. Είναι ξεκάθαρο μέσα από τις πράξεις μου και μέσα από τις λέξεις μου ότι δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάνω ένα πρόλογο να σε καλοπιάσω προκειμένου όταν μετά θα σου ρίξω το δηλητήριο εσύ να μην το καταλάβεις ότι σου ρίξα δηλητήριο γιατί σου έχω πει καλά λόγια. Προσοχή. Προσοχή. Δεν παίρνουμε τις μετρητής όσα μας λένε οι άλλοι για εμάς. Αν εμείς είμαστε προβληματισμένοι για τον εαυτό μας, πάμε σε ένα ψυχολόγο και ρωτάμε. Πάμε σε ένα ψυχολόγο, κάνουμε ψυχοθεραπεία και ψυχοδιάγνωση και ρωτάμε μήπως είμαι τοξικός, μήπως είμαι το ένα, μήπως είμαι το άλλο. Βοήθησε με να ξεγίνω. Και ας κοιτάξει ο καθένας την καμπούρα του, θα έλεγα. Ο καθένας στη δική του την καμπούρα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε προβολή πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι προβεβλημένοι. Για παράδειγμα, ένας ψυχολόγος που κάνει καθημερινά βίντεο και μιλάει για ζητήματα ψυχοεκπαίδευσης και τελευταίως έχει το θράσος να ασχοληθεί τόσο πολύ με τον ναρκισισμό, μας είναι κόκκινο πανί και προβάλλουμε πάνω του τα αποθυμένα μας. Και τον κατηγορούμε και από πάνω ότι η δημοσιότητα τον έχει χαλάσει. Ναι, με έχει ξεφτυλίσει η δημοσιότητα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με χάλασε. Είμαι χαλασμένη. Και ενώ είχα κλείσει αυτό το βίντεο και λέω να το βάλω να το μοντάρω, έρχεται ένα email από την Αγγλία. «Έλα, τα τοξικόμετρα δουλεύουν στο full», έχει τίτλο. «Καλημέρα, Θέκλα μου». «Καλημέρα». «Καλό μεσημέρι». «Στην τελευταία συζήτησή μας σου έλεγα πως ένας νάρκισσος στη ζωή μου με κάνει να νιώθω συνεχώς πως είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου και συνέχεια χρησιμοποιεί το θυμό μου εναντίον μου, που είναι αντίδραση σε αυτά που λέει και κάνει. Δηλαδή, επειδή θυμώνεις εσύ, σου λέει το χρησιμοποιεί το δικό σου θυμό εναντίον σου. Για να με πείσει ότι όντως είμαι κακός άνθρωπος. Σε αντιδιαστολή πάντα με εκείνον που είναι καλός και υπομονητικός και καλά. Και εσύ μου είπες ότι οι νάρκισσοι κάνουν προβολή πάνω μας. Είδα σήμερα το πρωί το τελευταίο μήνυμα που ανέβασε στην κοινότητα από κάποιον που σου λέει ότι όλα με την ευγένεια λύνονται και θύμωσες και είδα το άλλο σου πρόσωπο και καταλήγει μετά από αυτή την επίδειξη δίθεν ευγένειας και ανωτερότητας να σου πει είσαι τοξική και έχεις μίσος. Ακολουθεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο κακοποίησης που έχω δεχτεί από νάρκισσο και βρήθη ναρκισσιστικής προβολής. Αρχικά με και καλυμμένο τρόπο σου δίνει να καταλάβεις πως έχεις κάνει λάθος που αντιδράς έτσι, δηλαδή με θυμό, γιατί αυτοί δέχονται τεράστιο πλήγμα από οτιδήποτε θεωρήσουν πως είναι κριτική απέναντί τους. Γιατί όταν αντιδράς με θυμό,
σημαίνει πως έχουν κάνει κάτι λάθος και το ξέρουν μέσα τους ότι είναι λάθος και το έχεις καταλάβει και αντιδράς στην αδικία ή στο gaslighting. Οπότε ενσταλάσσουν αρχικά μέσα σου την αμφιβολία για τον εαυτό σου, το είπες και στο βίντεο, αρχίζεις να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου μήπως είμαι όντως έτσι και καταλήγει με ευθεία επίθεση όπου ξεστομίζει αυτό που πραγματικά σκέφτεται για σένα. Είσαι τοξική και έχεις μίσος. Μα τι ευγενικός άνθρωπος, χαχαχα. Το οποίο όμως ξέρεις πως δεν είναι αλήθεια. Απλώς προβάλλουν τα σάπια μέσα τους πάνω μας. Έχω μάθει να αναγνωρίζω τα σημάδια πλέον, λέει η φίλη, η οποία ψυχοεκπαιδεύεται επίσης στο κανάλι και μου έχει στείλει πολλά email. Και δεν τις έχω απαντήσει με αγένεια. Δεν λέει πως τις έχω απαντήσει με αγένεια. Γιατί όταν κάποιος στέλνει ένα email και ξέρει που στέλνει το email και έχει γνώση και επίγνωση του τι ακριβώς κάνει, δεν θα το γράψει με τέτοιο τρόπο ώστε η απάντηση που θα πάρει να είναι «δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω» και μετά από αυτό να το κρατήσει και να το ρίξει ως βέλος. Έχω μάθει να αναγνωρίζω τα σημάδια πλέον και καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς όταν λες πως παλιά έμπαινε στη διαδικασία να δίνεις εξηγήσεις επί εξηγήσεων. Και εγώ έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι απίστευτα draining. Draining σημαίνει ότι σε ξεζουμίζει αυτή η διαδικασία, σε κουράζει. Σου τρώει την ψυχή. Σου πετάνε κάτι που είναι τελείως αναλυθές ή βλαπτικό, ή και βλαπτικό, και εσύ λες τον εαυτό σου πως δεν μπορεί, κάτι θα κατάλαβα λάθος. Και μετά απλώς απολαμβάνουν με ικανοποίηση την αντίδρασή σου γιατί σε έφεραν εκτός εαυτού. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι παίρνουν αυτό το righteous θυμό, το δίκαιο θυμό, και το χρησιμοποιούν για να σου πούν ότι είσαι κακός, κακιά, και επειδή φωνάζεις. Fuck logic, Θέκλα μου. Ναι, γαμημένη λογική, όντως, συμφωνώ. Είμαι ο πιο λογικός άνθρωπος του κόσμου και ένας νάρκισσος με έφτασε στα όρια της τρέλας να αντιμάχομαι με το θέατρο του παραλόγου. Πραγματικά η λογική τους είναι παράλογη, δεν έχουν λογική. Και το στάδιο στο οποίο είσαι, Θέκλα μου, που λες ότι δεν μπαίνω πλέον στη διαδικασία να δίνω εξηγήσεις επειδή κατάλαβα πια where they are coming from, κατάλαβα πλέον από πού έρχονται και πως το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να τους ξεκόψω από τη ρίζα, είναι το καλύτερο στάδιο. Γιατί δεν σε επηρεάζουν πια και τώρα το τοξικόμετρο δουλεύει στο full. Σε ευχαριστώ, ρε Θέκλα, άλλο ένα ψυχοεκπαιδευτικό μάθημα μου έδωσες. Παλιά πίστευα πως είμαι κακιά που θυμώνω. Τώρα ξέρω πως είναι ένα απίστευτα προστατευτικό συνέστημα. Λυπάμαι μόνο που είσαι στη θέση να απορροφάς τόση τοξικότητα. Σου στέλνω πολύ αγάπη από την Αγγλία. Έχεις την αγάπη μας, φίλη, και όλων εδώ. Και έτσι τελειώσαμε αυτό το βίντεο με ένα παράδειγμα μιας κοπέλας η οποία επικοινωνεί μαζί μου. Και αυτή επικοινωνεί μαζί μου, αλλά το κάνει με χάρη. Το κάνει χωρίς να με επιβαρύνει. Το κάνει όχι για να με κάνει drain. Όχι για να με εκμεταλλευτεί, όχι για να μου απορροφήσει την ενέργεια, αλλά σε μια επικοδομητική επικοινωνία. Όπως και άλλοι άνθρωποι έχουν επικοδομητικές επικοινωνίες μαζί μου μέσω των κοινωνικών δικτύων και των email. Πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι. Αυτοί όμως, οι οποίοι επικοινωνούν για να μου ρουφήξουν την ενέργεια, επικοινωνούν για να επικυρώσω εγώ τις αποφάσεις τους, ή επικοινωνούν για να με χρησιμοποιήσουν ενώ είσαι έναν τζάμπα ψυχολόγο στις 1, 2, 3 το πρωί, που μπορεί να με βρουν ενεργοί στο Messenger επειδή όντως αργώ να κοιμηθώ. Έχω ένα τέτοιο πρόγραμμα που αργώ να κοιμηθώ και αργώ να ξυπνήσω. Και σου λένε τη βρήκαμε online, κάτσε να τη ξεζουμίσουμε. Δεν έχουν παρόμοια γνώμη όπως έχει η κοπέλα αυτή. Και ξαναλέω ότι είστε πάρα πολλοί, είστε χιλιάδες αυτοί που παρακολουθείτε τα βίντεο. Στο κανάλι μόνο είναι 65.000 οι εγγεγραμμένοι. Κάθε μήνα 80.000 διαφορετικοί λογαριασμοί μπαίνουν στο κανάλι και παρακολουθούν τα βίντεο. Και από όλες αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων, ελάχιστοι άνθρωποι, μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, είναι αυτοί οι οποίοι επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Energy sucking, να ρουφούν την ενέργεια και να δίνουν τοξικότητα. Αλλά ήταν χρήσιμο να κάνουμε αυτό το βίντεο για να είναι κάτι σαν tutorial. Την αγάπη μου σε όλους και καλή δύναμη. Πραγματικά καλή δύναμη. Θέλουμε πολύ δύναμη. Και όπως μου έγραψε χθες μια φίλη στο Messenger, λέει, η Φανία, ρε, θα μου λέει, έχεις δύο ελαττώματα σοβαρά, είσαι εξαιρετικά δοτική και έχεις υπομονή γαϊδάρου. Θα εξακολουθήσω να είμαι δοτική, αλλά η υπομονή γαϊδάρου έχει εξαντληθεί. Ο γάιδαρος αυτός είναι αγενής και το δηλώνει.
Φιλιά. Και τώρα πάμε να κάνουμε και ένα βίντεο από αυτά που περιμένουν και που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι, ασχολούμαστε με τους τοξικούς και χάνουμε την ουσία. Αν και θεωρώ ότι αυτό το βίντεο ήταν χρήσιμο, γιατί είναι ουσιώδες αυτό. Δείτε το έτσι, σαν πρακτικό σεμινάριο.